κάνω. Πριν πόσο καιρό κράτησε? Συνολικά 2 χρόνια. Μαζί με τις... Και υπέφερε στο διάστημα αυτό? Όχι μωρέ, υποφέρεις. Υποφέρεις 10 μέρες, 15, μετά περνάει ο πόνος σου λέω. Και να σου πω κάτι... Και κίνδυνος να ξαναπέσεις? Το πέρασες από 2 στάδια. Στην αρχή ναι, εκεί είναι η ψυχολογική υποστήριξη. Που εκεί είναι το σωστό του προγράμματος στην Αμερική. Ότι έχεις άλλους ανθρώπους που το έκανα και εγώ μετά. Έχεις άλλους ανθρώπους οι οποίοι έχουν περάσει το πρόγραμμα και είναι 24 ώρες το 24 ώρες στο πλευρό σου. Δηλαδή έχεις μια ανησυχία, κάτι. Σηκώνεις το τηλέφωνο, του λες έλα από εδώ να μιλήσουμε. Θα έρθει. Εδώ που να βρεθεί. Εδώ δεν υπάρχει. Εκτίμησες τη ζωή διαφορετικά. Ο παιδιά, ξαναγεννήθηκα. στα 30 μου ξαναγεννήθηκα. Ναι, δεν το πιστεύεις. Όσα δεν είχα ζήσει. Βέβαια, εγώ θεωρούσα ότι ζούσα στα 20 μου, δεν ζούσα. Φυτοζωούσα. Στα 30 μου έγινε άλλος άνθρωπος. Ένιωθες μάγκα στην αρχή που το έκανες αυτό? Δεν ήταν θέμα μαγκιάς. Γιατί ξέρεις η αντίδραση όταν είσαι και πιο μικρός? Δεν ήταν θέμα μαγκιάς, όχι. Ήταν... Η αναγέννηση έπεσε μαζί με το παιδί. Η αναγέννηση έπεσε μαζί με το παιδί, οπότε αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Πολύ σημαντικό. Το παιδί, η γέννηση ενός παιδιού, ακόμα και το χειρότερο ρεμάλι να είσαι, σου βγάζει φοβερά πράγματα από μέσα σου που δεν πίστευες ποτέ ότι τα είχες. Με το όλες εδώ. 3 έχουμε και ακόμα δεν έχω βγάλει ποτέ καλό από μέσα. Καλά, εμείς οι άντρες είμαστε λίγο αργοί. Δηλαδή, θέλουμε λίγο το χρόνο. Θα έξω, παιδιά. Θέλουμε λίγο το χρόνο. Σε βοήθησε και η μαγειρική όμως αυτό? Γιατί κάποιοι λένε ότι είναι θεραπευτική. Η μαγειρική με βοήθησε πολύ, γιατί ήταν το μόνο σταθερό πράγμα στη ζωή μου. Δηλαδή και την εποχή που έπινα πολύ και που έκανα ναρκωτικά, πάντα μαγείρευα. Οπότε ήταν το μόνο σταθερό πράγμα. Άνθρωποι, φίλοι, γυναίκες κτλ. Ερχόντουσαν και φεύγανε. Η μαγειρική και οι γονείς μου βέβαια και οι αδερφοί μου εννοείται. Ήταν εκεί και αυτό με βοήθησε. Αν και ήταν μακριά για μένα, γιατί αυτοί ήταν πίσω, τους είχα όμως στο μυαλό μου. Η επιστροφή στην Ελλάδα? Χαμό. Εντάξει. Άστα να πάνε. Φεύγεις από το Λος Άντζελες και γυρνάς στα Χανιά. Σου έρχεται ένα μπαμ. Τότε αλλά... είναι που πρέπει να πεις τα ναρκωτικά. Λοιπόν. Κοίτα, αυτό που είπε τώρα, δεν ξέρω πόση διαφορά έχει να φύγεις από το Λος Άντζελες και να πας στην Κρήτη. Συμπληροφορώ ότι στην Κρήτη ήταν πολύ καλύτερα από ό,τι είναι στο Λος Άντζελες. Εγώ το λέω από άλλο θέμα, εντάξει. Δεν κατάλαβες. Πάρα πολύ καλά. Εντάξει, το κατάλαβα πάρα πολύ καλά. Αλλά εκείνο που τουλάχιστον έχει μείνει από το συνέντευξη που έχει πει είναι ότι όταν υπάρχει θέληση, όλα γίνονται. Όλα γίνονται και όλα είναι στο μυαλό. Ακριβώς. Αυτό με τις εξαρτήσεις, όλα τα υπόλοιπα φεύγουν από το σώμα, δεν πονάς όντως. Απλά όλα τα υπόλοιπα είναι στο μυαλό και στη θέληση του καθένα να ξεφύγει από αυτό το πράγμα. Είναι ακόμα πιο δύσκολο το να έχεις μια εξάρτηση και να είναι στο μυαλό σου για να τη βγάλεις από το να έχεις κάτι πραγματικά παθολογικό. Να... Προφανώς. Η ψυχή και το μυαλό είναι πολύ δύσκολο να διατρέβονται. Γι' αυτό και εσείς, όσοι καπνίζετε, μπορείτε να κόψετε το τσιγάρο άνετα. Το λέει και σε εμάς εδώ πέρα. Μα δεν είναι, κοίταξε. Δεν ξέρω, το λέει η Ελένη μου που καπνίζει. Όχι. Όχι, δεν καπνίζεις. Να μην λέμε ψέματα. Α, καπνίζεις. Καπνίζω και... Είσαι εξαρτημένη πολύ. Εντάξει, όχι πάρα πολύ. Όταν είμαι κυρίως έξω στο σπίτι, όχι τόσο πολύ. Κοίταξε, να σου πω, είναι σου λέω. Όλα, είναι στο μυαλό, καλά, σίγουρα είναι στο μυαλό. Να σου πω τώρα κάτι, όταν ανεβαίνεις σε ένα αεροπλάνο και έχεις ένα ταξίδι 10 ώρων, παραδείγματος χάρη. Δηλαδή... Θες να πω τη λέξη, τι κάνεις. Λες, τι θα κάνεις. Σκάσεις, να μην πω την άλλη. Δεν καπνίζεις. Δεν καπνίζεις. Και το μυαλό σου είναι αλλού. Ή δεν ταξιδεύεις 10 ώρες. Ή θα δεις κάποια ταινία πάνω στο αεροπλάνο. Ή θα φας γιατί... Ή θα κοιμάσαι. Καπνίζεις. Ή θα φας το αεροπλάνο γιατί συνταΐζουν τουλάχιστον 3-4 φορές. Συνταΐζουν και μετά... Άμα κόψεις το τσιγάρο υπάρχει ένας μύθος ότι παχαίνεις. Άμα το κοντρολάρεις δεν παχαίνεις. Εγώ δεν καπνίζω. Εσύ περπατάς πολύ όμως, Χριστό. Δεν είμαι χοντρός. Εσύ, εντάξει, εσύ περπατάς πολύ όμως. Ναι, κάτι είναι και αυτό. Κάτι είναι πάρα πολύ βασικό. Σημασία έχει να μην το δοκιμάσεις καν και να μην το ξεκινήσεις καν. Αυτό ακριβώς, γιατί μετά σου γίνεται συνήθεια. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε, γιατί εσείς μας το ζητήσατε, πρεμιέρα Νότης Φακιανάκη στην Πύλη Αξιού, γιατί δεν προλάβατε κάποιοι να, έτσι, να το εμπεδώσετε και ίσως γιατί αγαπάτε πάρα πολύ Νότη Φακιανάκη. Λοιπόν, πάμε να τον απολαύσουμε. Πραγματικά μία έτσι λαμπρή πρεμιέρα. Με φτιάδα όμως. Και ειδικότερα στην Κρήτη. Εγώ ξέρω από εξαρχής, η στέχνη στο τραγούδι, άμα δεν κλέψει τη ζωή, μυρίζει το ματίνι. Πάντα ψάχνω το χάρισμα να βρίσκω νέες ιδέες. Πράγμα πρωτοφανέρωτο. Κι όχι καλουκωμένο. Αυτή καμίνει στο μυαλό, μαράζει στην καρδιά μου. Χαρές και χάρες διαλαλώ και οι καημοί με δέρνουν. Κουρσάρος, κλέφτης, πειρατής,
της θάλασσας, της αστραπής, της έρμης γης, διαλαλητής, αντάρτης, κλέφτης και κριτής. Ανάθεμάσαι για μυαλό που πράμα δε φοβάσαι. Πίνεις κρασί στο μαστραπά κι όπου βρεθείς κοιμάσαι. Δεν είμαι εγώ του έρωτα, το δέντρο με τα φρούτα, το νου μου πρώτα στήγωσα κι ας γίνει ό,τι γίνει. Ούτε Θεό δεν πίστεψα, ούτε το φόβο του έχω. Κι όταν θα πω το λόγο μου, τα δυο μου χείλη καίνε. Χωρίς Θεό προφήτη μου, μαυρίζει η ψυχή σου, μετανοείς πολύ λόγα και σκύβεις το κεφάλι. Ξαναμασείς λόγια πασιά, για έλεος, με φόβο. Πάντα παπάδες καίγανε της γης τους φιλοσόφους κι ύστερα αυγατίζανε τους πυροφόρους λόγους. Είδε κανείς φιλόσοφο παπά να έχει καμένο, μόνο στη νύχτα πολεμά, ξημέρωμα να θέλει. Του γέρου κόσμου η καρδιά καινούργιο αίμα θέλει. Καλησπέρα παλιότερα! Του γέρου κόσμου η καρδιά καινούργιο αίμα θέλει. Δύσκολο Φαγκανάκη, πραγματικά μία έτσι... Εκπληκτική εμφάνιση και πρωτότυπη. Να ξεκινήσεις να πεις με ένα... του στίχους τραγουδιού σου σε στήλη απαγγελίας είναι λίγο πρωτότυπο. Και ίσως είναι από τους μοναδικούς Έλληνες τραγουδιστές ο οποίος είναι πατριώτης, εντάξει, και το νοούμε αυτό το πράγμα, πατριώτης. Έχει δείξει γιατί αν θα δείτε στο πρόγραμμά του έχει και βίντεο από τον Κύπριο αγωνιστή που όταν πήγε να κατεβάσει την τουρκική σημαία που το σκοτώσαν επάνω στο λωστό. Και έχει γράψει. Στον ιστό. Τι είπα εγώ. Λωστό, ναι, στον ιστό. Εντάξει, τι να κάνουμε. Στον ιστό τη σημαία έχει γράψει ένα τραγούδι αποκλειστικά γι' αυτό, ναι. Και το δείχνει. Το λέει στο πρόγραμμα. Ναι, το έχει μέσα στο πρόγραμμα κανονικά. Γι' αυτό λέω ότι είναι όντως είναι πατριώτης. Ξέρεις κάτι. Και οι Κύπροι νομίζω ότι τον αγαπούν και τον πραγματικά τον λατρεύουν. Το νότου ή το Σφακιανάκι. Βέβαια, εκτός αυτά έχουμε και μπαλέτα, βλέπετε εδώ πέρα. Χορευτικά έχουν δουλέψει πολύ. Ο Νότς είναι ένας αυθεντικός άνθρωπος. Δείχνει λοιπόν ότι αν είσαι πατριώτης, δεν σημαίνει αυτόματο ότι είσαι και θρήσκος, γιατί κάπου τα έχουμε μπερδέψει αυτά, πατρίς, θρησκεία κτλ. Γιατί ξέρουμε και τις θρησκευτικές του απόψεις. Λέμε ότι αν είσαι κάτι, μπορείς να το δείξεις με τον τρόπο σου, χωρίς ούτε να το φωνάξεις, ούτε να το κρύψεις, ούτε τίποτα άλλο. Και αυτή είναι. Το μαρουλάκι. Ναι. Η μαρουλίτρα. Το μαρουλάκι. Έτσι τη λέγαμε. Ναι, εμείς έχουμε μείνει εποχές Fame Story. Δεν ήξερα ότι είναι μαζί του. Μην δείξει μαζί σε τη Μάρο. Ναι. Λοιπόν, είναι μαζί κανονικότατα. Την έχω δει πάρα πολύ αδυνατισμένη ναι, την Μάρο. Αυτό θα έλεγα τώρα ότι πάρα, πάρα έχει πολύ. Αδυνατίσει πάρα πολύ. Ανανεωμένη βέβαια πάρα πολύ. Ας αυτό το βίντεο. Αλλά να πω κάτι. Δεν ξέρω ρε κορίτσια, εσείς που ασχολείστε με τη μόδα, αν αυτό το παπούτσι ταιριάζει με το φόρεμά της. Ταιριάζει. Ναι. Ταιριάζει απόλυτα το και είναι με πολύ το μάστα αυτά τα έντονα τα χρώματα, έτσι, ναι, φούξ και κίτρινο. Εγώ έχω να παρατηρήσω το άλλο ότι αυτό το φόρεμα πάει πολύ με το πόδι της. Ναι, και επίσης δεν είναι το κλασικό ρούχο μπουζουκιών. Ναι, αυτό. Επίσης είναι πάρα πολύ καλή επιλογή, θεωρώ. Μάλιστα. Ναι, μπράβο Μάρο, συγχαρητήρια. Ωραία, ήταν να φύγει βέβαια, αλλά τελικά κάθισε στην Ελλάδα, έτσι. Ήταν να φύγει στην Πού θα πάρει, θα χάσει εδώ πέρα. Καλά έκανε και κάθισε. Ναι, γιατί θα χάναμε την Μάρο εμείς. Ναι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έτσι, μετά από όλα αυτά, η εκπομπή μας έχει φτάσει στο τέλος. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Νίκη, τον Χρήστο και το Λενιό μου.
Έτσι, δεν νομίζω να είναι πολύ ψηλό. Όχι, ίσα ίσα, εμένα μου αρέσει. Ξέρεις από πού το πήρα. Από πού? Από το νησί. Λενιό, λενιό, λενιό. Και μου σκούμουν εκεί. Γιατί είναι άνθρωπος τώρα. Γιατί, εγώ θα ήθελα να παίξω. Βρήκαν το φάρμακο χθες. Ναι, το βρήκανε. Ναι, ναι. Και εγώ θα ήθελα να παίξω και στον Αποστόλη που ήταν μαζί μας. Πάνω απ' όλα, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω εσάς που επιλέξετε εμάς να περάσετε την υπέροχη, έτσι νομίζω, ώρα και κάτι μαζί, γιατί νομίζω ότι περνάμε υπέροχα. Ναι, και όπως εμείς γελάμε εδώ πέρα, ελπίζουμε και οι τηλεθετές να γελάνε. Ακριβώς, ακριβώς. Εμείς φυσικά, κυρίες και κύριοι, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Να είστε καλά, να περνάτε υπέροχα, έτσι. Γεια χαρά μου.